Ο κύριος Κασιδιάρης. Έχω παραδώσει στην Επιτροπή το πόρισμα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, το πρώτο μέρος που αφορά το κοινοφελές Ίδρυμα Ερίκος Ντινάν. Δεν θα προβώ στην ανάγνωση αυτού του πορίσματος, όπως έπραξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα σταθώ στο ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι νόημα να αμπελοφιλοσοφούμε, να αναφερόμαστε σε πολιτικές ευθύνες που δεν έχουν καμία αξία, να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αν πρέπει πολιτικά πρόσωπα να πάνε στη φυλακή. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πρέπει να ανοίξω μία παρένθεση και να ξεκινήσω. Η πρώτη παράγραφος του συγκεκριμένου πορίσματος κάνει μία αναφορά στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτός ο αντισυνταγματικός νόμος δεν καλύπτει παράνομες πράξεις οι οποίες σκιαγραφούνται και περιγράφονται στο πόρισμα αυτό το οποίο έχω καταθέσει. Για παράδειγμα, ας αφήσω έξω το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που εκεί δεν απαιτείται καν άδεια από τη Βουλή για να διερευνήσει ο εισαγγελέας ποινικές ευθύνες και να κλείσει τη φυλακή πολιτικούς. Ακόμα και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας δεν καλύπτεται από το άρθρο 86, από τον νόμο Βενιζέλου. Γιατί δεν είναι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργού να δωροδοκείται παθητικά, να παίρνει λεφτά για να κάνει δουλειές για κάποιον επιχειρηματία. Για να μην πάμε βέβαια και στο μείζον ζήτημα, ότι υπάρχουν διατάξεις όπως είναι το άρθρο 4 παράγραφος 1 που προβλέπει την αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι έναντι του νόμου, επομένως δεν έχει διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Δεν έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο κάποιος ο οποίος τυχαίνει να είναι υπουργός. Και αυτό υπερισχύει του άρθρου 86. Θα μείνω όμως στο ότι η παθητική δωροδοκία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται από αυτόν τον νόμο. Αν δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει δωροδοκηθεί ένας υπουργός, απευθείας η δικαιοσύνη έχει την υποχρέωση να το διερευνήσει το πρόσωπο αυτό και να μην ζητήσει καμία άδεια από τη Βουλή. Πάμε τώρα στην ουσία. Πού είναι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί στην υπόθεση? Αυτοί είναι 4 υπουργοί: Αβραμόπουλος, Λοβέρδος, Βορύδης και Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης για το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε με την Τράπεζα Πειραιώς. Ο Βορύδης γιατί έκανε μέσω νομοθετικής διάταξης στην ουσία μετέτρεψε σε ιδιωτική κλινική το Ερίκος Ντινάν, το κοινοφελές ίδρυμα, κάτι που είναι παντελώς παράτυπο και αντισυνταγματικό θα έλεγα. Ο Δέλο Βέρδος μέσω μιας τροπολογίας έκανε να φαίνεται να είναι ότι είναι νόμιμη η αγορά του κοινοφελούς ιδρύματος από ιδιώτη. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτοί κάνανε καλά? Γιατί βγαίνει ο Γεωργιάδης στα κανάλια και λέει κάναμε καλά, πρέπει να μας δώσουν παράσημο μετάλλιο που το κάναμε. Δεν κρίνεται εδώ το αν κάνανε καλά. Εδώ κρίνεται το αν δωροδοκήθηκαν οι υπουργοί για να προβούν σε αυτές τις πράξεις. Το ίδιο επιχείρημα μεταχειρίζονται και στην υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό δεν το έχω πει δημόσια. Όταν είχε έρθει ο φάκελος της Νοβάρτης εδώ στη Βουλή και ήμουν από τους πρώτους που έσπευσαν για να δουν τι αναφέρει, είχε έρθει ο Γεωργιάδης μέσα και έλεγε ενώπιον τρίτων προσώπων ότι τι κατηγορούμε, ότι πλήρωσα στην Νοβάρτης αυτά που έπρεπε να πληρώσει το Υπουργείο, δεν είναι παράνομο. Και του εξήγησε κάποιος νομικός του σύμβουλος ότι δεν κατηγορείται γι' αυτό, κατηγορείται γιατί σύμφωνα με κάποιο μάρτυρα δωροδοκήθηκε για να κάνει αυτή την πράξη. Εδώ λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν κάνανε καλά ή κακά αυτές τις ενέργειες. Το ερώτημα είναι αν ο επιχειρηματίας, ο οποίος στη συνέχεια αγόρασε το Ερίκος Ντινάν, έχει δωροδοκίσει τους υπουργούς. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Αν δηλαδή υπάρχει χρηματισμός, αν υπάρχει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυτό που απλώς λαός λέει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Γι' αυτό λοιπόν στην τελευταία ενότητα του συγκεκριμένου πορίσματος, στα συμπεράσματα και τις ποινικές ευθύνες, εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα τι έχει υποχρέωση η δικαιοσύνη και όχι η Βουλή να διερευνήσει. Πέρα από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που μπορεί κάποιος να πει, ο οποίος παριστάνει τον νομομαθή, εδώ με καλύπτει το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, υπάρχουν 3 βαρύτατα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Υπάρχει βεβαίως η απιστία σε βαθμό κακουργήματος και από εκεί και πέρα υπάρχει η παθητική δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και εις ό,τι αφορά την παθητική δωροδοκία και την απιστία, εδώ ενεργοποιείται και η επιβαρυντική διάταξη του νόμου 1608 περί καταχραστών του δημοσίου, που μέχρι σήμερα προβλέπει ποινές ακόμα και ισόβιας κάθριξης. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα και αυτό, το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε αυτό το επίπεδο, θα το διερευνήσει ο εισαγγελέας. Πώς? Ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, όχι τους λογαριασμούς που έρχονταν εδώ και με ύφος χιλίων καρδιναλίων λέγανε ανοίξε το λογαριασμό μου. Τι είναι ανοίξε το λογαριασμό μισθοδοσίας? Δηλαδή, αν κάποιος έχει πάρει μία μίζα, για παράδειγμα, θα πάει και θα την παρκάρει μέσα στον λογαριασμό της μισθοδοσίας. Αυτά είναι βλακίες. Όποτε συνελήφθησαν πολιτικά πρόσωπα και πήγανε φυλακή, τα πολιτικά πρόσωπα πήγανε φυλακή γιατί είχαν κάποια άλλα πρόσωπα στα οποία δίνανε το μαύρο χρήμα και αυτοί το βάζανε στην τράπεζα στην Ελβετία ή σε άλλες χώρες.
Έτσι γίνεται, γιατί ακούω στα κανάλια να εμφανίζονται πρώην υπουργοί. Φέρνω πάλι το παράδειγμα του Γεωργιάδη που έλεγε στο Sky, στον Τάκη Χατζή, ότι αν δεν βρεθούν, λέει, μαύρο χρήμα, αν δεν βρούνε μαύρο χρήμα σε λογαριασμούς πολιτικών προσώπων, πρέπει να πάει, λέει, στο αρχείο αυτή η υπόθεση της Νοβάρτης. Εγώ να πω και για τον Τινάν, για τον Κελπνό, μεθαύριο, για τις αρθροσκοπήσεις, που εκεί θα γίνει τεράστια συζήτηση. Δεν είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βρεθεί μαύρο χρήμα σε λογαριασμό πολιτικού προσώπου. Γιατί δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Το πολιτικό πρόσωπο παίρνει τη μίζα, βρίσκει ένα άλλο πρόσωπο και παρκάρει τα λεφτά στο λογαριασμό του άλλου προσώπου. Πρέπει η δικαιοσύνη λοιπόν να ψάξει συγγενείς, δηλαδή το οικογενειακό περιβάλλον των υπουργών, και άμεσους συνεργάτες. Γιατί αν βρεθεί σε κάποιο γραμματέα, σε κάποιον άμεσο συνεργάτη, ένας λογαριασμός εκατομμυρίων σε μια ξένη χώρα, εκεί δεν τα έχει πάρει ο άμεσος συνεργάτης, τα έχει πάρει ο υπουργός. Απλές εξηγήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το μείζον ζήτημα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και το πόρισμα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή για το κοινοφελές Ίδρυμα Ερίκος Ντινάν. Πρέπει η δικαιοσύνη, χωρίς να έχει καμία ανάγκη την άδεια της Βουλής, κατ' εμέ αυτό που έγινε με την Οβάρτη ήταν περιττό. Ήταν περιττό να πει η Βουλή ότι δεν είναι δικαιοδοσία της και είναι η δικαιοδοσία, με συγχωρείτε, του εισαγγελέα να διερευνήσει αυτά τα εγκλήματα. Δεν χρειαζόταν αυτή η άδεια. Μπορούσε η εισαγγελία διαφθοράς από μόνη της. Αυτό προτείνουμε και εδώ στο πόρισμά μας. Η εισαγγελία διαφθοράς να διερευνήσει την ύπαρξη μαύρου χρήματος σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στενό περιβάλλον των υπουργών. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εδώ επειδή το ζήτημα είναι πολιτικό, αυτή τη στιγμή τα δύο εμπλεκόμενα κόμματα, τα δύο κόμματα δηλαδή που μέσα στο δημόσιο διάλογο έχουν τα πρωτεία, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε δημόσια πέρα από αυτές τις επιτροπές. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία, που φέρονται να αερίζουν για αυτά τα ζητήματα. Το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα, οφείλω να το πω εδώ, έχει από ένα υπερόπλο επικοινωνιακό. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον Μπολάκη, ο οποίος με αυτά που βγαίνει και λέει στα κανάλια, κάποιος θα έπαιρνε όρκο ότι δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται να είναι στην εισαγγελέα διαφθοράς ένας φάκελος με τόσο σοβαρά ζητήματα που φέρεται εκεί να γίνεται ενδελεχής έρευνα και να βγαίνει ο Πολάκης και να λέει θα τους κλείσουμε φυλακή για να πάρουμε τις εκλογές. Εδώ σημαίνει ότι ή αυτό το άτομο δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία, ή είναι παντελώς ανόητος και δεν ξέρει τι λέει. Κατά εμέ μάλλον ισχύει το δεύτερο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα επικοινωνιακό υπερόπλο, τον Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη βέβαια. Γιατί με αυτές τις ασυναρτησίες που βγαίνει στα κανάλια μονίμως και λέει για το ζήτημα αυτό, άκουσα να λέει και πάλι στο Sky ότι αφού λέει κάποιος γνωρίζει το όνομα του ανώνυμου μάρτυρα που έχει καταθέσει ότι τα παίρνανε οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας από την Οβάρτης, αυτό καθιστά άκυρη τη διαδικασία. Μιλάμε, το άτομο αυτό είναι σίγουρα σε μεγάλη κρίση πανικού και αυτή η κρίση πανικού είναι και ένδειξη ενοχής. Αλλά εγώ έχω να πω ότι επειδή στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σε αυτή τη μεγάλη πολιτική σκευωρία ενεργοποιήθηκε, μάλλον για αυτή την υπόθεση φτιάχτηκε ο νόμος περί προστατευόμενων μαρτύρων. Εγώ στην υπόθεση αυτή από την πρώτη μέρα αποκάλυψα όλα τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων, έχουν κατατεθεί και στο δικαστήριο. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα ο ίδιος ο εισαγγελέας είχε γράψει το όνομα του προστατευόμενου μάρτυρα πάνω στη δικογραφία και το τηλέφωνο του και το τηλέφωνο της γυναίκας του. Αυτό δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία. Αυτό, κλείνω αυτή την παρένθεση για να εξηγήσω ότι τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή της πολιτικής διαφθοράς και του μαύρου χρήματος σε πολιτικά πρόσωπα, είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για τα οποία πρέπει η δικαιοσύνη και μόνο να ασχολείται και τα πολιτικά πρόσωπα είναι καλύτερο να μην μιλάνε. Αν κάποιος από αυτούς κληθεί από τον ανακριτή διαφθοράς, όπως είχα πει εδώ όταν είχε έρθει ο Γεωργιάδης για ανάκριση, όταν είχε έρθει εδώ για να εξεταστεί ως μάρτυρας, με συγχωρείτε, του είχα πει ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι ο ίδιος να ζητήσει να πάει στον ανακριτή διαφθοράς, να το κάνει ο ίδιος πριν του έρθει η κλήση. Αυτό θα έπρεπε να είχε κάνει, δεν εισακούστηκα τότε. Καταλήγω. Εδώ έχουμε καταθέσει το πόρισμά μας, το πρώτο μέρος του πορίσματός μας για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, που αφορά το κοινοφελές Ίδρυμα Ερίκος Ντινάν. Και η θέση της Χρυσής Αυγής είναι πως ο εισαγγελέας, που δεν έχει ανάγκη την άδεια της Βουλής, ιδίως για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και για αυτό της παθητικής δωροδοκίας, γιατί ξαναλέω, η παθητική δωροδοκία δεν εντάσσεται στα καθήκοντα του Υπουργού. Ο νόμος Βενιζέλου μιλάει για καθήκοντα Υπουργού. Δεν είναι καθήκον του Υπουργού να παίρνει λεφτά μαύρα για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Επομένως, στο κλείσιμο αυτής της Επιτροπής, η δική μας κατάληξη, το δικό μας συμπέρασμα, το δικό μας πόρισμα είναι ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για αυτά τα εγκλήματα τα οποία περιγράφουμε στο πόρισμά μας. Ευχαριστώ.